Από πότε ξεκινήσατε να ασχολείστε με τα μανιτάρια? Με τα μανιτάρια άρχισα να ασχολούμαι το 2009. Τότε άκουσα ότι υπάρχει ένας σύλλογος στη Λέσβο, σύλλογος μανιταρόφιλων Λέσβου. Έψαξα, τους βρήκα και από τότε είμαι πάντα στο σύλλογο. Τους ακολουθούσα, μάθαινα και κάποια στιγμή ανέλαβα και την προεδρία του συλλόγου. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για το μανιτάρι? Τι είναι το μανιτάρι και ποιος είναι ο ρόλος του στη φύση? Το μανιτάρι είναι ένα αναπαραγωγικό όργανο ενός οργανισμού που δεν βλέπουμε. Βλέπουμε λοιπόν το μανιτάρι. Αυτό είναι, μπορούμε να το φανταστούμε σαν τον καρπό ενός δέντρου που δεν βλέπουμε. Το δέντρο, την ανάποδη τώρα οπτική, είναι κάτω στο έδαφος. Είναι κάτω από τα φύλλα, είναι μέσα στο χώμα. Αυτό το ονομάζουμε μυκήλιο. Αυτό μπορεί να καλύπτει τετραγωνικά μέτρα ή τετραγωνικά χιλιόμετρα. Και μια και είπα αυτά, είναι γνωστό ένα μυκήλιο στην Ελβετία με έκταση κάπου στο ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο, ηλικίας περίπου 1000 ετών, και ένα άλλο στο Όρεγκον που είναι 2.500 ετών, 2.400 ετών το υπολογίζουν, και βάρος 6 τόνους. Τόσο πολύ. Το μυκήλιο, τώρα που λέω μυκήλιο, τι είναι το μυκήλιο? Το μυκήλιο δεν μπορούμε να το δούμε με γυμνό οφθαλμό. Είναι σωλήνες, μπορούμε να φανταστούμε, που σχηματίζουν ένα δίκτυο μέσα στο δάσος, μέσα στο χώρο που βρίσκεται. Το σημαντικό τώρα στο μυκήλιο είναι ότι είναι ένας οργανισμός από τους πιο σπάνιους, και δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος, ο οποίος όταν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες τροφής και υγρασίας, ζει και μεγαλώνει. Γι' αυτό είπα 2.500 ετών. Δεν ξέρω ποιος οργανισμός στον κόσμο επάνω μπορεί να ζει 2.500 χρόνια. Έτσι. Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Πάρα πολύ ο χρόνος. Γι' αυτό τώρα βρίσκονται εγώ, δράτομαι που λένε τις ευκαιρίες, σκεφτόμενος τους πατριώτες μας, που με γεωργικά εργαλεία, του Γκράνες, εκεί που είναι μαζεμένα τα πολλά μανιτάρια, αυτά δεν το ξέρω ότι έχει μανιτάρια, βλέπουν φύλλα, και σκαλίζουν με τους Γκράνα για να αποκαλύψουν τα μανιτάρια. Και αυτό είναι μια καταστροφή για το ίδιο το μυκήλιο. Πόσα είδη μανιταριών υπάρχουν στη Λέσβο και πόσα από αυτά είναι βρόσιμα και ποια τα δηλητηριώδη? Πιστεύουμε ότι στη Λέσβο έχουμε γύρω 2,5 με 3.000 είδη μανιταριών. Ή να το πω κι αλλιώς, ότι όσα υπάρχουν στην Ελλάδα υπάρχουν και στη Λέσβο, πλην αυτά που θέλουν συγκεκριμένα δέντρα για να συμβιώσουν. Όμως αυτό αντισταθμίζεται με κάποια άλλα είδη που έχουμε εμείς εδώ, φυτών και δέντρων, και δεν υπάρχουν στην υπόλοιπη Ελλάδα, παραδείγματος χάρη η φέρουλα. Φέρουλα, που στη φέρουλα βγαίνουν τα πλευρό τους, της φέρουλας, που εδώ τα λέμε αναρκίτες, αρκίτες, κάθε τόπος έχει τη δική του ονομασία. Συγκεκριμένος αριθμός δεν θα μπορέσει ποτέ να υπάρξει, γιατί καθημερινά, θα πω ότι ανακαλύπτονται και νέα είδη μανιταριών, τα οποία δεν έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα, δεν έχουν καταγραφεί στη Λέσβο, και ο λόγος είναι ότι δεν το έχουν ψάξει τόσο πολύ τα προηγούμενα χρόνια οι επιστήμονες. Από αυτά τα βρόσιμα τώρα είναι πάνω από 100. Αυτός που θα ήταν ο πλέον καταλληλότερος για να πει για τα βρόσιμα μανιτάρια, και είναι και ο πιο παλιός στη Λέσβο μανιταρόφιλος, είναι ο Γιάννης ο Καραφίλης, ο οδοντογιατρός. Στρατηγό τον λέμε εμείς οι μανιταρόφιλοι της Λέσβου στα μανιτάρια, ο οποίος ασχολείται εδώ και 30 χρόνια με τα μανιτάρια,
και τρώει πάνω από 100 είδη. Εγώ έπαψα πια να με ενδιαφέρει, να με ενδιαφέρουν τα φαγόσιμα. Με τραβάνε άλλα μανιτάρια, αλλά πάνω κάτω τα νούμερα, δηλαδή, των βρόσιμων, χωρίς να αυτό να εννοηθεί ότι όλα αυτά τα 100-150, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι να τρώει ή να έχει φάει ο Γιάννης ο Καραφίλης, ότι είναι και μανιτάρια τα οποία είναι ιδιαίτερα γευστικά ή πιο γευστικά. Δεν είναι, λίγα είναι τα γευστικά μανιτάρια. Πάμε τώρα στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης, που έχει να κάνει με τα δηλητηριώδη. Ναι. Τα δηλητηριώδη, το κακό είναι ότι υπάρχουν όλα τα μανιτάρια στη Λέσβο και δεν είναι δηλητηριώδη μόνο, τα χωρίζουμε σε κάποιες κατηγορίες, δηλαδή σε θανατηφόρα, δηλαδή στα μανιτάρια τα οποία, αν φας ένα μανιτάρι, 50 γραμμάρια, η ζωή σου θα μετριέται στο 48ωρο. Τώρα πάμε στα δηλητηριώδη που είπατε, που θα δημιουργήσουν προβλήματα. Ενδέχεται εσένα να μην σε πειράξει, εμένα να με πειράξει περισσότερο. Είναι λοιπόν τα θανατηφόρα, είναι τα δηλητηριώδη, είναι τα τοξικά, είναι τα παρεστησιογόνα. Είναι και αυτά που θα βοηθήσουν το έντερό μας να ξεπληθεί. Να πάμε πιο συχνά στην τουαλέτα. Τα έχουμε όλα, πάντως τα έχουμε όλα αυτά εδώ. Και δεν είναι πολλά. Και το ωραίο είναι ότι τα θανατηφόρα μανιτάρια στον κόσμο, να είναι 20, τα θανατηφόρα λέω όμως. Αλλά ας πούμε έχει παρατηρηθεί ότι βρόσιμα μανιτάρια, τα καλύτερα βρόσιμα μανιτάρια, μπολέτους ας πούμε, ή κεσαρικά, όταν τα έφαγαν μικρά κατοικίδια, γατάκια, σκυλάκια, μικρά, είχαν προβλήματα. Βρόσιμο μανιτάρι. Είναι ένας άγνωστος ακόμα οργανισμός. Υπάρχουν νέα είδη μανιταριών που ανακαλύπτονται? Ναι, καθημερινά ανακαλύπτονται και το άσχημο, το κακό σε εμάς εδώ στη Λέσβο είναι ότι περνάνε απαρατήρητα. Δεν δίνει σημασία ο κόσμος. Αυτό είναι λογικό. Γιατί όλοι ξεκινήσαμε... Ίσως επειδή δεν έχουν όλη τη γνώση πάνω στο μανιτάρι. Ναι, ξεκινήσαμε, αυτό ήθελα να πω τώρα. Ξεκινήσαμε σαν τροφοσυλλέκτες. Όμως για την επιστήμη, το να ανακαλύπτεται ένα μανιτάρι καινούριο, τους δίνει πάρα πολλά στοιχεία για το πώς είναι το έδαφος, πώς είναι το κλίμα, πώς και πώς αλλάζει αυτό. Εδώ υπάρχουν μανιτάρια τώρα, να πω αυτό πάνω σε αυτό που με ρώτησες. Ας πούμε θυμάμαι μια ρούσουλα, ένα είδος μανιταριού είναι, το οποίο λόγω της εξέλιξης τώρα και της αλλαγής του περιβάλλοντος, από υπέργειο, από εκεί που το βλέπαν κάποτε, θα το βλέπανε να περισσεύει πάνω από τις Μπευκοβελώνες ας πούμε, έχει γίνει υπόγειο και τα υπόγεια μανιτάρια. Οι τρούφες? Δεν ήταν τρούφα, μύριζε σαν τρούφα. Ήταν τρίτη, έχω την εντύπωση, καταγραφή στην Ευρώπη. Από τα βουνά της Γέρας εκεί το είχα βρει αυτό το μανιτάρι, δεν ήταν τρούφα. Όμως υπάρχουν και τρούφες στη Λέσβο και τις τρούφες αυτές που εμείς έχουμε στο μυαλό μας με τις πυραμιδούλες τις μαύρες και άλλες άσπρες, λευκές, αλλά όχι η λευκή, η Magnatum, αυτή είναι σπάνια είναι και ο λόγος, έχουμε κάποιες τρούφες, ο λόγος που δεν έχουμε όλες τις τρούφες είναι γιατί ένα δεν έχουμε όλα τα δέντρα που υπάρχουν στην Ελλάδα και δεύτερον είναι η νησί δεν βρέχει τόσο συχνά όσο βρέχει στην Ήπειρο, ας πούμε. Είναι σημαντικός ρόλος. Θέλετε να επικεντρωθούμε στα είδη που εσείς φέρατε? Φέρνω καθημερινά, τις τελευταίες μέρες, από το Δεκέμβριο, τέλη Δεκεμβρίου μέχρι τώρα είναι γύρω στα 5 μανιτάρια που έχω βρει, που είναι πρώτες πανελλήνιες καταγραφές. Ο λόγος που τα βρίσκω εγώ τα μανιτάρια
πέρα το ότι ασχολούμαι αρκετές ώρες, είναι ότι η λόξα μου αυτή, η τρέλα μου, με οδήγησε να πάρω ένα πάρα πολύ καλό μικροσκόπιο και σε σχέση με τους άλλους συναδέλφους, να τους πω, που ασχολούνται με τα μαγνητάρια, εγώ όταν θα το βρω μπορώ να το εξετάσω και μπαίνοντας σε διάφορες σελίδες, εν πάση περιπτώσει στο Facebook ουσιαστικά ή στο ίντερνετ, να βρω τα στοιχεία ώστε να ταυτοποιήσω αυτό το μαγνητάρι. Ένας άλλος, υπάρχουν γνώστες μαγνηταριών, ας πούμε ο Καραφίλης, ο Γιάννης που ανέφερα, ή ο Κώστας ο Ζεμπάρας, μέλη του συλλόγου είναι αυτοί, γνωρίζουν πάρα πολλά, πολύ περισσότερα μάλλον μαγνητάρια από μένα. Έτσι. Με τη διαφορά ότι αυτοί θα πρέπει ή να τους ζητήσουν οι μαγνηταρόφιλοι Ελλάδας, ο Σύλλογος Μαγνηταρόφιλων Ελλάδας, που ανήκουμε και εμείς, ο Σύλλογος των Μαγνηταρόφιλων Λέσβου, να τους ζητήσουν από εκεί από το Σύλλογο να τους στείλουν τα δείγματα, μαγνητάρια επάνω, να τα εξετάσουν. Είναι μια δύσκολη διαδικασία. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν τις δουλειές τους, έχουν τα μαγνητάρια που βρίσκουν, έχουν όλη την Ελλάδα, οπότε έτσι κερδίζω έδαφος εγώ, βρίσκοντας τα μαγνητάρια. Το θέμα είναι ότι και αυτά που βρίσκω εγώ, οι μαγνηταρόφιλοι Ελλάδας δεν τα εκμεταλλεύονται. Δεν δίνει ο κόσμος σημασία και το κακό, εντάξει, ο κόσμος μπορεί να μην δώσει σημασία. Δηλαδή, τα μέλη εκεί που τους ενδιαφέρει να μάθουν και μαγνητάρια να βγουν στη φύση, δεν θα δώσει σημασία. Αλλά το θέμα είναι δεν δίνει και κανένα σημασία. Γίνεται μεγάλος αγώνας από μένα για αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, αλλά δεν έχουμε. Έχουν ζητήσει να γράψω και σε ένα περιοδικό του Μπριτάνικα. Μπριτάνικα, αν κάνω λάθος, Σερβία, του Πανεπιστημίου είναι, για τα μαγνητάρια, για αυτά τα νέα είδη που βρίσκονται στην Ελλάδα. Ο καημός μου, εν πάση περιπτώσει να το πω, στα χρόνια που ασχολούμαι, είναι να αναδειχθεί η Λέσβος, που αυτό πιστεύω θα έχει πάρα πολλά ωφέλη. Αν κολλήσεις με τα μαγνητάρια, είναι μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο το κόλλημα και μπορεί να ταξιδέψεις από πολύ μακριά για να πας να βρεις ένα μαγνητάρι, να το κοιτάξεις, να το εξετάσεις, να το πάρεις μαζί σου, να το έχεις για δείγμα. Μου έχουν ζητήσει από την Ιταλία, μου έχουν ζητήσει από την Ισπανία. Υπάρχουν μαγνητάρια στη Λέσβο που δεν υπάρχουν πουθενά άλλο, ενδεχομένως στην Ελλάδα, στον ολόκληρο ναι, κόσμο. Ναι, να σας πω. Ακούγεται λίγο περίεργο και εγώ το άκουγα περίεργο. Ενδεχομένως τα μαγνητάρια, άμα θα κάνετε εσείς μια βόλτα, να βρείτε ένα μαγνητάρι που να μην του δώσετε σημασία, αλλά αυτό να είναι και πρώτη καταγραφή. Αλλά έχετε τις γνώσεις, δεν τις έχετε. Άρα λοιπόν, λέγοντας ότι εγώ βρήκα, ενδεχομένως θα έχει δει και άλλος αυτά τα μαγνητάρια, πιθανότερο είναι αφού βγαίνουν, εκτός από πια. Εκτός από κάτι ψήρες που τώρα τελευταία ασχολούμαι, τα οποία είναι μέσα στα βρύα και μιλάμε για μέγεθος μισού χιλιοστού, ενός χιλιοστού, δύο χιλιοστών, τρία χιλιοστών, το μεγαλύτερα. Αυτά τρία χιλιοστά μέσα στα βρύα θα πρέπει να ψάχνεις ειδικά για αυτά για να μπορέσεις να τα δεις. Δεν φαίνονται. Είναι πολύ μικρά μαγνητάρια. Για τα μαγνητάρια αυτά, τις παγκόσμιες καταγραφές, προσωπικά έχω κάνει 2 παγκόσμιες καταγραφές, δεν βγήκαν σε εργασία να ακουστούν στον κόσμο, γιατί το ένα είχε μια ατυχία να το στείλω, να τα στείλω όλα τα μαγνητάρια σε κάποιον φίλο εκεί και να τα χάσει. Λόγω του ότι για να κάνεις μια παγκόσμια καταγραφή και να κάνεις μια εργασία πάνω σε αυτό το πράγμα, χρειάζεται να έχεις ένα ικανό αριθμό μαγνηταριών, γιατί θα πρέπει να μείνει στο ερμπάριο, ας πούμε, αν ήταν τα στέλναμε αυτά στο πανεπιστήμιο, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, να μείνουν κάποια κομμάτια για κάποιον που θα ήθελε επιστήμονα να τα εξετάσει, να τα επιβεβαιώσει ή να προχωρήσει τη μελέτη, να υπάρχει το δείγμα. Σε αυτά τα μαγνητάρια λοιπόν τα υπόγεια έχω βρει 2 καταγραφές, έχω κάνει ένα στο Λεπέτιμνο και ένα στον Όλυμπο, που δεν μπορέσαμε να τα δούμε παραπέρα. Το ένα το έστειλα και στο Πανεπιστήμιο εδώ, το κοιτάξανε, ήταν ένα είδος λουτιαμελάσκους, εντάξει, έλεγε πολλά πράγματα. Το στέλνω
για επιβεβαίωση και στην Ισπανία για μοριακή εξέταση. Το ίδιο και αυτός δεν έχει βρεθεί πουθενά. Αυτό είναι σίγουρο ότι δεν έχει βρεθεί. Το άλλο δεν μπόρεσε να πάει πουθενά παραπάνω. Απλά εμείς καταλήξαμε ότι είναι παγκόσμια καταγραφή, γιατί δεν υπήρχε πουθενά σε βιβλιογραφία ένα ανάλογο μανιτάρι. Αλλά επειδή ήταν λόγω ότι ήταν ένα, δεν πήγε πουθενά. Πριν 2 χρόνια, 3, η, πώς τη λένε, Αναπτυξιακή Εταιρεία Βορείου Αιγαίου, λόγω του κυρίου Προκόπη Συνάνη, ήταν πρόεδρος τότε, και ο οποίος είναι μανιταρόφερος, ενδιαφέρθηκε, κάναμε κάποιες εκδηλώσεις, έτσι, 2 εκδηλώσεις, πετυχημένες μπορώ να πω. Μετά μπήκαμε κάτω από την ομπρέλα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του κύριου Ζούρο, και μετά μας έπιασε ο κορονοϊός και σταματήσαν όλα. Άμα κάποιος την περάσει αυτό, ελπίζω, δεν ξέρω, γιατί είναι ένας πλούτος. Και λόγω του ότι η Λέσβος δεν μας έχει δείξει ακόμα, δεν μας έχει δείξει γιατί εμείς δεν ψάξαμε, δεν μας έχει δώσει τους θησαυρούς που πιστεύω ότι κρύβει, και σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, η γειτονία εδώ με τα παράλια, και λόγω ότι ήμασταν ενωμένοι, διαφορετικοί βιότοποι, έχει μεγάλη, δηλαδή η Λέσβος έχει να δώσει πάρα πολλά σε νέες καταγραφές, είναι σίγουρο αυτό.